Από την περασμένη Δευτέρα, κλιμάκι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου βρίσκεται στον Οργανισμό Ανάπτυξη προκειμένου να διενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο στον οργανισμό. Είναι ένα προβλεπόμενο έλεγχο με τη λογική ότι το Υπουργείο Υποδομών ε, έχει ήδη κάνει αλλά και συνεχίζει να κάνει ελέγχου ε, στου φορεί του οποίου εποπτεύει. Δεν είναι μόνο ο ΟΑΚ, είναι μια προγραμματισμένη ενέργεια. Για το λόγο αυτό, στα χανιά βρίσκονται για την πρώτη φάση ελέγχου τρία άτομα, δύο οικονομολόγοι και μία δικηγόρο. Ο έλεγχο γίνεται μετά από αίτημα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη για τη χρονική περίοδο από 1η 2004 μέχρι Δοδεκάτου του 2015. Τι διαδικασίε που ακολουθεί ο οργανισμό σε επίπεδο διοικητικό, οικονομικό και γενικά έχει σχέση και με το θεσμικό πλαίσιο του ΟΑΚ, που είναι μία δέκο. Ε, συγκεκριμένη ένας φορέας γενικής κυβέρνησης. Ε, ο ΑΚ δεν έχει προληπτικό έλεγχο, από... ενώ όπως έχουν οι ΟΤΑ που υπάρχει ο Επίτροπος που ελέγχει. Άρα λοιπόν ε, είναι λογικό και προβλεπόμενο ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο θα πρέπει να δει ε, τι γίνεται κατά καιρού να ελέγχει τι διαδικασίε που ακολουθούνται. Μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου θα βρίσκεται εδώ το μεικτό κλιμάκιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου για τον οικονομικό έλεγχο του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη. Μετά το τέλο του ελέγχου, το κλιμάκιο συντέσει έκθεση, η οποία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων. Ο Διευθύνων Σύμβουλο Φώτη Καζέη αναφέρει σε δηλώσει του στη Νέα Τηλεόραση Κρήτη ότι ουδέποτε είχε ξανά γίνει αντίστοιχο έλεγχο και στο μικροσκόπιο βρίσκονται μισθοδοσία, προμήθειε, τιμολόγια και κάθε λογή οικονομική συναλλαγή πατάμε πολύ καλύτερα στα πόδια μα και ευελπιστούμε ότι αυτό ο έλεγχο θα αναδείξει όλε τι προσπάθειε που έχουν γίνει και από την προηγούμενη διοίκηση και από την τωρινή στο να περάσουμε σε αυτό το καινούργιο πλαίσιο το οποίο ευαγγελιζόμαστε για τον ΟΑΚ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Μαρτίου, ενώ θα ακολουθήσει και άλλη κάθοδο από τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και όχι μόνο στα Χανιά, αλλά και σε όλε τι υπηρεσίε του νησιού και στου τέσσερι νομού. Το πόρισμα θα παραδοθεί στου αρμόδιου μέχρι τον Νοέμβριο του 2017.